Η έκθεση που άλλαξε τα δεδομένα για τα ξενοδοχεία και για τη μαζική εστίαση επιστρέφει δυναμικά. Χορέκα 2022, 11-14 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo. Είναι μια έκθεση, η αλήθεια είναι, που προσφέρει στους επιχειρηματίες όλες τις λύσεις αλλά και τις απαραίτητες προτάσεις για να προσαρμοστούν σε ένα άκρος απαιτητικό περιβάλλον. Είναι χαρά μας, φιλοξενούμε και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Παναγούλια, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Φόρουμ ΑΕ. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας καλησπερίσουμε από Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε απόψε στο κανάλι σας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παναγούλια. Για ποιους λόγους κρίνετε απαραίτητη στην συγκεκριμένη συγκυρία η έκθεση Χορέκα 2022 για κάθε επιχειρηματία του κλάδου της φιλοξενίας? Κοιτάξτε, από μια κοπή που είχαμε το 2021 λόγω της πανδημίας, η έκθεση είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Έχετε να εξυπηρετήσει μια σειρά εμπορικών στόχων που θέτουν και οι εκθέτες αλλά και οι επισκέπτες, οι επαγγελματίες επισκέπτες της έκθεσης. Και έχει να κάνει με μια σειρά πραγμάτων. Το πρώτο είναι οι συνθήκες φώνονται στην post-COVID εποχή, μετά τον κορονοϊό. Ήδη οι επαγγελματίες στην επερχόμενη τουριστική σεζόν, που φιλοδοξούμε όλοι μας ότι θα είναι εξαιρετική τουλάχιστον στα επίπεδα του 2019, να μπορέσουν να διαχειριστούν τα καινούργια δεδομένα. Επίσης, ένα καινούργιο δεδομένο είναι και όλες αυτές οι πληθωριστικές τάσεις που υπάρχουν στις προμήθειες, στον εξοπλισμό. Οπότε ο επαγγελματίας του ξενοδοχείου και της μαζικής εστίασης που θα επισκεφτεί την έκθεση θα μπορέσει από τους 500 και πλέον εκθέτες της έκθεσης να μπορέσει να κάνει συμφέρουσες εμπορικές συναλλαγές, να δει καινούργια προϊόντα, να κλείσει εμπορικές συμφωνίες. Τρίτον και επίσης εξίσου σημαντικό είναι και η χρόνια παράδοσης. Γιατί με όλη αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει στην παγκόσμια σκηνή, υπάρχουν και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Άρα θα πρέπει λοιπόν οι σωστοί επαγγελματίες να προνοήσουν νωρίς. Και έρχεται η Χορέκα λοιπόν να δώσει όλες αυτές τις λύσεις στους επαγγελματίες. Ξέρετε, δημιουργείται και ένα αναπτυξιακό περιβάλλον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αναπτυξιακός νόμος, επενδύσεις. Και πολλοί πιστεύουν και καλά κάνουν ότι η κρίση, στην παρούσα φάση, η υγειονομική κρίση, γεννά ευκαιρίες και δίνει όθηση για το παρακάτω βήμα. Ισχύει πάρα πολύ σωστά η τοποθέτησή σας. Γι' αυτό, άλλωστε, την Παρασκευή, στις 2 η ώρα που έχουμε τα επίσημα γένεια της έκθεσης, θα παραβρεθεί σύσσωμο το Υπουργείο Ανάπτυξης με τον κύριο Γεωργιάδη και τους υφυπουργούς. Που αυτό δεν συνηθίζεται. Συνήθως στα γένεια ήταν μόνο ο υπουργός, έρχεται σύσσωμο, δίνει τρομακτική βαρύτητα στον αναπτυξιακό νόμο και θεωρούμε ότι πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τους επαγγελματίες που βρίσκονται ήδη, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης και της καφεστίασης, αλλά και πάρα πολλούς επιχειρηματίες που θέλουν να μπουν σε αυτούς τους κλάδους. Τα μηνύματα αυτή τη στιγμή που λαμβάνουμε κυρίως από την περιφέρεια της Ελλάδας είναι συγκλονιστικά. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που θέλει να επισκεφτεί την φυσική έκθεση, γιατί μιλάμε για φυσική έκθεση του Metropolitan, και να μπορέσει να δει πώς μπορεί να δραστηριοποιηθεί εν όψη του αναπτυξιακού νόμου. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά δεν αναφέρω ότι ήδη έχουμε πάρα πολλές εταιρείες και σύμβουλους επιχειρήσεων που θα δώσουν λύσεις και θα ακούσουν τους επαγγελματίες για να τους δώσουν λύσεις πάνω στον αναπτυξιακό. Εντάξει, κακά τα ψέματα, κύριε Παναγούλια, έχουμε να κάνουμε με ένα ισχυρό brand name, Χορέκα, έτσι δεν είναι, και ίσως η καλύτερη, μεγαλύτερη έκθεση πανελλαδικά. Λοιπόν, ισχύει, είναι, τολμώ να πω, είναι το μεγαλύτερο χρυσιακό brand αυτή τη στιγμή, Χορέκα. Να ανοίξουμε... Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή, κάνουμε μια προσπάθεια. Πείτε μου. Βέβαια. Κύριε Παναγούλια, ο λόγος εσάς. Εμείς αυτό που θέλουμε και γι' αυτό και κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Ναι. Θέλουμε να προσκαλέσουμε την περιφέρεια. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή και ειδικά η Κρήτη που αυτή τη στιγμή, τολμώ να πω, η καρδιά του ελληνικού τουρισμού, του τουριστικού μας προϊόντος, χτυπά στην Κρήτη. Σωστά, βέβαια. Πρέπει να έρθει σε μια έκθεση όπως είναι η Χορέκα. Γι' αυτό και εμείς σαν εταιρεία, σαν διοργανώτρια εταιρεία, θέλουμε να επενδύσουμε στην περιφέρεια, να καλέσουμε τους επαγγελματίες και να ξέρουν ότι θα έρθουν σε μια πλήρως ασφαλής έκθεση. Εγώ γνωρίζω ότι η θέση της περιφέρειας και συγκεκριμένα της Κρήτης στην ατζέντα και στις προτεραιότητες της Φόρουμ ΑΕ είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο επίτιμος πρόεδρος, ο κ. Σκουδαλάκης, ο οποίος ήταν ιδρυτής της εταιρείας Κατάγεται από τα Χανιά. Εγώ με 15 χρόνια στην εταιρεία είμαι από εμπορικός διευθυντής, τώρα ανέλαβα διευθύνων σύμβουλος. Η Κρήτη αυτή τη
στιγμή ειλικρινά έχει μια τρομακτική βαρύτητα στο τουριστικό προϊόν. Οι επιχειρηματίες της Κρήτης είναι πάρα πολύ σοβαροί επαγγελματίες, οπότε ερχόμενοι στην έκθεση δίνουν άλλη προστιθέμενη αξία στην συμμετοχή των εκθετών μας και συνεπώς θέλουμε να υποδεχτούμε την Κρήτη. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω επίσης, ναι, να τονίσω, είναι ότι έχουμε διαμορφώσει και ένα άκρος ασφαλές περιβάλλον. Εκεί θα πήγαινα, εκεί θα πήγαινα, κύριε Παναγούλια, επειδή μιλήσαμε για πανδημία και για υγειονομική κρίση, θέλω λίγο να ανοίξουμε μία, ναι, παρένθεση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ακολουθήσετε και να σταθούμε λίγο και στον όρο COVID-free έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό. Θα σας το εξηγήσω. Καταρχήν, ξεκινώ με την παραδοχή ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, γιατί έχω βρεθεί και έχουμε συνδιαμορφώσει και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τους υπευθύνους του ΙΟΔΗ, έχουμε κάνει κέρες παρεμβάσεις και έχουν αποδεχτεί η πλειονότητα αυτών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλήρως ασφαλές περιβάλλον επίσκεψης τόσο για εκθέτες όσο και για επισκέπτες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αντικειμενικά έχει το πιο αυστηρό πρωτόκολλο λειτουργίας εκθέσεων παγκοσμίως. Γιατί σε άλλα ευρωπαϊκές χώρες και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μπει και κάποιος επισκέπτης με rapid PCR. Εδώ η γραμμή που ακολουθήθηκε ήταν να μιλάμε μόνο για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες επισκέπτες. Άρα μιλάμε για καθαρά green pass. Δεν μπορούμε δηλαδή σε καμία των περιπτώσεων, παρακαλούσαμε τους φίλους μας από την Κρήτη να έρθουν μόνο οι επαγγελματίες εμβολιασμένοι. Ξέρω ότι σε κάποιες των περιπτώσεων δημιουργείται μια δυσαρέσκεια, αλλά αυτό γίνεται για να προστατεύσουμε και τους εκθέτες μας, αλλά προστατεύσουμε και τους ίδιους επισκέπτες. Οπότε... Παράλληλα, το εκθεσιακό είναι, ναι, πολύ υψηλών υποδομών, ναι, με νοπό αέρα, με συχνούς καθαρισμούς. Ακολουθείται πλήρως το αυστηρότερο πρωτόκολλο που μπορεί να υπάρξει. Οπότε στόχος είναι η προσέλκυση ποιοτικών επισκεπτών σε ένα υγιές περιβάλλον. Πολύ σωστά. Ασφαλές εμπορικό περιβάλλον που θα έρθει ο άλλος με ασφάλεια, που θα ξέρει ότι θα καθίσει, θα συζητήσει πάντα φορώντας μάσκα, ναι, μιλάμε για εσωτερικό χώρο, και θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Χωρίς καμία απολύτως έκπτωση. Όχι. Ειλικρινά είναι το θέμα της ασφάλειας για την εταιρεία μου, αλλά και για μένα προσωπικά είναι το νούμερο ένα. Δεν μπορεί να γίνει καμία μα καμία έκπτωση σε τίποτα από αυτό. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεχόμαστε χιλιάδες μηνύματα από την περιφέρεια. Το αστείο είναι ότι ήταν και δύο επαγγελματίες από την Κρήτη, οι οποίοι τους έληξε το πιστοποιητικό, δεν είχαν εμβολιαστεί με την τρίτη δόση και έλεγαν αν μπορούμε να έρθουμε και να επισκεφτούμε την έκθεση. Η απάντηση είναι ότι δυστυχώς δεν μπορούν αυτοί οι φίλοι μας επαγγελματίες να έρθουν στην έκθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, παράλληλες εκδηλώσεις. Πέραν από την εμπορική διάσταση της έκθεσης που έχουμε 500, θα έλεγα, τις κορυφαίες προμηθευτικές εταιρείες, έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο πλαίσιο παράλληλων διοργανώσεων και εκδηλώσεων. Έχουμε τον Gastronomy Forum που θα δει για το sustainability πάνω στο μενού του. Ναι. Έχουμε το Horeca Business Lab που θα δώσουμε λύσεις στους επαγγελματίες για διάφορα, για πάσης φύσης θέματα που μπορούν να τους απασχολήσουν. Έχουμε τους διαγωνισμούς της καφεστίασης, έχουμε το Beer and Spirit Show που έχουμε cocktails, έχουμε την πύρα που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Άρα θα δουν μια ολοκληρωμένη έκθεση. Θα βρουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα κατά την παραμονή τους στην έκθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, 11-14 Φεβρουαρίου, σωστά? Με πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε όλη την Κρήτη να έρθει στην έκθεσή μας. Λοιπόν, κύριε Παναγούλια, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Γνωρίζω ότι στηρίζετε την ελληνική Εγώ σας περιφέρεια. Ευχαριστώ. Στην ατζέντα σας ψηλά στη λίστα. Θα τη στηρίξουμε και στην επόμενη έκθεση, τη Food Expo, που αφορά τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Γιατί πλέον η περιφέρεια έχει μια υγεία, έχει μια ζωντάνια και πρέπει να μιλήσει και η Αθήνα στην περιφέρεια να προσκαλέσει. Μπορούμε ο ένας να βοηθήσουμε τον άλλο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Παναγούλια.